Την επόμενη αγωνιστική θα είναι το κλειδί για τις ομάδες του Champions League. Δεν είναι και σημαντικό. Δεν πιστεύω ότι θα είναι το κλειδί για το Champions League. Απλά θα είναι το κλειδί, εγώ πιστεύω, για το, η πρώτη θέση για το πρωτάθλημα. Αναβολή των αγώνων του κυπέλου έφερε έντονες διαμαρτυρίες από την ΑΕΚ. Έχει δίκιο. Όχι, δεν κάνω άδικο. Τελείως. Άδικο έχει, τελείως. Ιβιτς έκλεψε, πετάει μπροστά για τον Καραπιάλη, σε καλή θέση ο τελευταίος και είναι το γκολ. Πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Βασίλη Καραπιάλη. Ο Ηλία Ιβιτς, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Καραπιάλη που μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα πλασέ άνοιξε το σκορ μόλις στο 3, Ολυμπιακός Πανιώνιος 1-0. Να είναι ακούς από τα αριστερά ο Τζόρτζεβιτς. Λανθασμένη πάσα, επωφελείται πάντως ο Ιβιτς. Καταπληκτική έμπνευση του Ηλία Ιβιτς και χάνεται μοναδική ευκαιρία τον Πρέτακ Τζόρτζεβιτς για να πανηγυρίσει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού ακριβώς στο 30. Τα δεξιά βγάζει και τη σέντρα. Ο Αλεξανδρής στον Ιβιτς μετά από κόντρες στο σούτ του σερβοεπιθετικού, το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 43ο λεπτό. Μπάλα κατέληξε στον Αλεξανδρή που από σπόντα τροφοδότησε τον Ηλία Ιβιτς. Το σούτ τελευταίου κατέληξε στα δίχτυα του Φώτη 300, Ολυμπιακός Πανιώνιος 2-0. Θα δούμε όμως αυτή την προσπάθεια του Ρόμπιν στο σούτ. Καταπληκτική επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Βλέπετε που γυρίζει ο Σερβοκύπριος. Πολύ καλή πάσα του για τον Τζόρτζεβιτς. Έτατε ο τελευταίος και το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου με τον Πρέτακ Τζόρτζεβιτς, μετά από αυτήν την καταπληκτική πάσα του Σφίνης Αγκόγκιτς. Σκάβει ο Καραπιάλης για τον Αγκόγκιτς. Γυρίζει για τον Ιβιτς ο 300, δεν μπορεί ο Αλεξανδρής από κοντά στον Ιβιτς και είναι το 4-0 για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς το 50 η μπάλα έφτασε στον Αλεξανδρή. Γύρισε στον Ιβιτς και από κοντά ο Σέρβος επιθετικός δεν είχε κανένα πρόβλημα να πανηγυρίσει το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού σε τη μεγάλη περιοχή. Ο Πουρσανίδης ο σούτ αριστερό, πολύ καλό. Ρόμπινς κάνει την κίνηση ο Σαπουτζής, ο Γκούπς από τα δεξιά, ο Καρατέρης προσπαθεί να βοηθήσει το σούτ του Γκούπς. Η μπάλα περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ελευθερόπουλου. Μινιάδης το σούτ από μακριά, η μπάλα βρίσκει σε κάποια πλάτη, κεφαλιά του Γκόγκιτς. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να πετύχει το 5-0. Ρόμπερτς με τον Μαυρογεννίδη, σέντρα του Ρόμπερτς μόνος του. Καραπιάλης σηκώνει ο Ιβιτς τον Καραπιάλη στη μεγάλη περιοχή, ο Βασίλης Καραπιάλης στο σουτ και είναι το 5-0 για τον Ολυμπιακό στο 29ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου. Μετά από αυτή την καταπληκτική πάσα του Ηλία Ιβιτς, ο Βασίλης Καραπιάλης δεν είχε κανένα πρόβλημα να πανηγυρίσει το 5ο γκολ του Ολυμπιακού. Καραπιάλης σκάβει για τον Γιαννακόπουλο, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Γιαννακόπουλος, η σέντρα του. Η κεφαλιά από τον Γκόγκιτς, μπλόκαρε ο 300. Είχαμε κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα από την αρχή της χρονιάς. Δύσκολο παιχνίδι, κάναμε κάποια λάθη και δεχτήκαμε τον γκολ. Ηλία, πέτυχες δύο γκολ, έφτιαξες το πρώτο, μια εκπληκτική απόδοση σήμερα στον Πανελλήνιο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Δεν θα σχολιάσεις το παιχνίδι. Τι να σας πω, μια νίκη που από πρώτο λεπτό φαινόταν και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω παίξαμε καλά και νομίζω ότι η ομάδα έτσι... Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι η ομάδα έτσι θα συνεχίζει και το επόμενο παιχνίδι που έχουμε με την ΑΕΚ. Θα μείνεις στον Ολυμπιακός? Δεν ξέρω. Πρέτακ, ένα γκολ από τα 5 σε ένα εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολο, απλά το κάνει ο Ολυμπιακός εύκολο. Δεν μπορέσατε να αντισταθείτε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού? Όπως το είδατε, μάλλον όχι. Σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Είχαμε και εμείς όμως ελλείψεις, όπως το ξέρετε. Είναι κάποια καινούρια παιδιά τα οποία προσπαθούν να μπουν στο... να προσαρμοστούν στο τρόπο παιχνιδιού μας. Εντάξει. Καλό ήταν να μην είχαμε χάσει με ένα τόσο άσχημο αποτέλεσμα, αλλά από εκεί πέρα
Εμείς κυνηγάμε τους στόχους που έχουμε σαν Πανιώνες. Βλέπετε σήμερα τον Ολυμπιακό ως ουδέτερος αγωνιστικά, πώς τον κρίνεις εν ώψη του δύσκολου ντέρμπι που έχει με την ΑΕΚ? Δεν ξέρω. Πάντως μου άρεσε ο Ολυμπιακός έτσι όπως έπαιξε. Τώρα σκέφτομαι πώς έχασα εγώ, πώς θα κερδίσει, ποιος θα κερδίσει μετά, άλλο θέμα. Φέντελ, win the league. Σήμερα μας έδειξε ο Ολυμπιακός αυτό που έχω πει, ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Physically and mentally, way ahead of us. Είναι πολύ μακριά από εμάς φυσική κατάσταση, όχι φυσική κατάσταση, δύναμη δηλαδή. It was like men against boys. Ήταν σαν να ήταν παιδιά εναντίον ανδρών να παίζουν. We didn't help ourselves by losing a goal after two minutes. Δεν μας βοήθησε, φάγαμε γκολ στο δεύτερο λεπτό κιόλας. We give very, very simple goals away very easily. Δεχτήκαμε πολύ εύκολα γκολ. Πιστεύω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο. Από αρχή πρέπει να πω ότι ο Πανιώνιος ξεκίνησε ανοιχτά. Προσπαθούσε με το παιχνίδι, με την αξία αυτή που έχει δείξει. Μέχρι σήμερα να κάνει κάτι περισσότερα. Ευτυχώς για εμάς, δυστυχώς για αυτούς. Εμείς είχαμε σήμερα μέρα. Μία που ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε διάρκεια σε αυτό το παιχνίδι.